Δυστυχώς απορρίφθηκε το αίτημα του Δήμου μας και η επιθυμία όλων μας να ακυρωθεί η απόφαση για την κατασκευή που ήδη έχει κατασκευαστεί βέβαια, αφού χρειάστηκε περίπου ένα έτος για να αποφανθεί το Συμβούλιο Επικρατείας. Έκανε δεκτό λοιπόν το αίτημα του Υπουργείου Προστασίας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, συγγνώμη. Και πλέον το κέντρο αυτό είναι κατασκευασμένο, που σημαίνει ότι σε 65 στρέμματα περίπου έγινε μία περιβαλλοντική καταστροφή, μία καταπράσινη περιοχή μεταβλήθηκε σε παραγκούβολη και μάλιστα όταν η ευρύτερη περιοχή είχε χαρακτηριστεί προγενέστερα ως ιστορικός τόπος. Εδώ βλέπουμε δυστυχώς ότι το κράτος λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά και λειτουργεί κατά το δοκούν, διότι ένας απλός πολίτης, ακόμα και ο Δήμος μας, για να κατασκευάσει οτιδήποτε σε ένα χώρο που είναι προστατευόμενος, απαιτούνται δεν ξέρω πόσες εγκρίσεις, αλλά και μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα όμως, το ίδιο το κράτος, η ίδια η πολιτεία, κατασκευάζει οτιδήποτε με ένα φεκ που βγαίνει σε ένα βράδυ, ψηφίζεται στη Βουλή σε μία νύχτα. Αυτό δημιουργεί προβλήματα, δημιουργεί αγανάκτηση. Ομόφωνη ήταν η απόφαση των τεσσάρων παρατάξεων του Δήμου μας να μην κατασκευαστεί στο συγκεκριμένο σημείο το κέντρο προσφύγων μεταναστών. Εμείς βεβαίως συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα κέντρο στη Λέρο, μικρότερο, σε χώρο όμως που θα είχε τη σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αρχής και δεν θα δημιουργούσε προβλήματα αισθητικής όπως παρουσιάζει τώρα και δημιουργούνται τεράστια προβλήματα, διότι μπαίνοντας ο επισκέπτης ή ακόμα και εμείς, οι μόνιμοι κάτοικοι, στο μεγαλύτερο λιμένα της Ανατολικής Μεσογείου που είναι το Λαγκί, αντικρίζουμε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι, για την ενημέρωση και του κόσμου, να πούμε ότι στην απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει ότι κρίθηκε νόμιμη η αδειοδότηση της κατασκευής της δομής και ότι δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η κατασκευή τέτοιων δομών σε ακριτικά νησιά, όπου παρίσταται η ανάγκη, όπως είπατε και εσείς, πρόβλεψης χώρων για φιλοξενία και διαδικασίες καταγραφής. Η προσφυγή του Δήμου Λέρου σίγουρα και κανενός Δήμου ή μάλλον επιλεγμένων Δήμων κατά την πολιτεία έχει καλύτερη στοίχηση. Δυστυχώς η προσφυγή μας δεν έγινε δεκτή. Έχει ήδη κατασκευαστεί το κέντρο αυτό. Είναι γνωστό. Με τα γνωστά αποτελέσματα. Έτσι, για να ολοκληρώσουμε, οι κάτοικοι του νησιού, οι μόνιμοι κάτοικοι δήμαρχοι, έτσι, έχουν ξεπεράσει όλο αυτό το ζήτημα, το έχουν αφήσει πίσω τους, προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν σαν κάτι φυσιολογικό πλέον και να πορευτούν με αυτό. Ακούστε να δείτε. Είτε είναι Λέρος, είτε οποιοδήποτε άλλο νησί, οποιοδήποτε πόλη. Γιατί και εμείς την ΚΟΑ έχουμε το ίδιο. Ο κόσμος θέλει να έχει την εργασία του, θέλει μία δουλειά, απλά να το πω. Λοιπόν, η κυβέρνηση κατάφερε με αυτόν τον τρόπο, και απασχολεί δεκάδες εδώ συμπατριώτες μου. Η επιθυμία της Δημοτικής Αρχής δεν ήταν να δοθούν θέσεις εργασίας μέσα από τη λειτουργία ενός hot spot. Τα 30-35 εκατομμύρια αυτά που δαπανήθηκαν μπορούσαν να δημιουργήσουν δεκάδες και εκατοντάδες θέσεις εργασίας μέσω της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού ή όποιου και ακόμα του πρωτογενή τομέα άλλων μορφών ανάπτυξης. Ένας τόπος που έχει υποστεί τα πάνδυνα, έχει στιγματιστεί διαχρονικά, νομίζω ότι δικαιούται μιας καλύτερης τύχης και χρηματοδοτήσεων που θα μπορεί η ανάπτυξη να έρθει με διαφορετικό τρόπο, όχι μέσα από από την κατασκευή ενός κέντρου προσφύγων μεταναστών που δεν είχαμε συναποφασίσει. Δεν ήταν επιλογή της Δημοτικής Αρχής.